Ο Άγιος Κοσμάς Εντολός έλεγε ότι θα κάνουμε χιλιόμετρα, λέει, για να βρούμε ιερέα. Προφανώς εννοούσε σωστό ιερέα. Άνθρωπο πραγματικά ποιμένο δηλαδή, που φροντίζει για τα πρόβατα και δεν τρώει τα πρόβατα. Όπως έλεγε ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλωσιώτης, ακόμα από τον 10ο αιώνα. Έτσι έλεγε οι ποιμένες, λέει, σήμερα δεν νοιάζονται για τα πρόβατα, δεν φρουρούν τα πρόβατα, δεν τρέφουν τα πρόβατα, αλλά τρέφονται από τα πρόβατα. Κατακριουργούν τα πρόβατα, έτσι. Αυτή ήταν η έννοια αυτών που έλεγε. Δεν θυμάμαι ακριβώς το κείμενό του, αλλά αυτή είναι η έννοια. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς υπάρχει και σήμερα. Θα πρέπει να επιλέγουμε τους σωστούς ποιμένες. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αυτούς που δεν τήρησαν τα μέτρα ή τέλος πάντων τους πιο παραδοσιακούς, αν δεν βρίσκουμε αυτό το τέλειο που ψάχνουμε κοντά μας. Μπορεί αργότερα να χρειαστεί να κάνουμε και ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι κάνουμε τώρα, για να βρούμε ένα πραγματικά ποιμένα, πραγματικό ποιμένα. Εσείς στο εξωτερικό έχετε και ένα πλεονέκτημα, θα έλεγα, γιατί έχετε πολλές δικαιοδοσίες. Δεν είναι μόνο η ελληνική, ας πούμε, η ελληνοορθόδοξη. Υπάρχουν και από άλλες χώρες δικαιοδοσίες, έτσι, ιερείς, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι πολύ πιο παραδοσιακοί και πολύ πιο σωστοί από τους Έλληνες. Οπότε έχουμε και αυτές τις επιλογές. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Μπορεί να υπάρχει πολύς οικουμενισμός, αλλά ο Θεός πάντα βοηθάει και φροντίζει. Έτσι, αρκεί να υπάρχει αυτή η καλή διάθεση.